αυτό με τον εαυτό μου! Ξύπνησε, ξύπνησε! Τάχω με τον εαυτό μου που ακόμα σ' αγαπώ. Σα σκουπίδια αυτού δρόμου το δικό μου εγώ. Τάχω με τον εαυτό μου. Αντώνια, έχεις έρθει η ώρα. Γιατί δεν μας κρυφνάει, Αντώνια? Πώς έτσι, κύριε Πάνος, απνίξει τη μάνα μου στη λίμνη. Τι λέει, ρε? Για δεν πέφτεις να πνίγεις. Απαράτα μας, ρε βλάχο, αγροκαλλιεργητή. Να κάνεις και ένα καλό στην ανθρωπότητα. Λέρε στους Πελοποννήσου, σας μαζέψαμε εδώ κάμου και τρώτε το ψωμί του Κοσμάκη. Αντώνιο, Πάνος δεν έχει ιδέα για πνιγμούς. Αυτά είναι λόγια του κυρίου καθηγητή. Ποιος είναι ο κύριος καθηγητής? Διδάκτορ Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον. Αυτή τρελαίνει ο Μητροπολίτη, μάταμε. Εγώ θα γλιτώσω. Μπορείτε να μου πείτε ξεκάθαρα τι έχει συμβεί? Κοίτα, Αντώνη, εμείς προσπεράσαμε κανονικά, αλλά αυτός εντωμεταξύ έχει σταματήσει. Κατεβαίνουμε, λέει, εδώ έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης. Του λέω, εγώ θα σας γελάσω. Αυτός ο τύπος δεν είχε ιδέα από ιστορία. Δεν έγινε εδώ το συνέδριο. Ποιος το λέει αυτό, εσύ? Πάνω, στο κόμμα ρωτάμε τον Αντώνη για θέματα ιστορικά. Θυμάσαι τι είπε ο Καστανίδης? Ο Αντώνης είναι ο Παπαρηγόπουλος του Πασόκ. Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χεστήκαμε. Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου, οι νεολαίοι του κόμματος έφαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα, ο νεολαίος τότε Βαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε η προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμελε να παίξει καταλυτικό ρόλο σε εξελίξεις. Δεν μου λες, αυτοί στην Κασάνδρα δεν μένανε? Στην Κασάνδρα. Γιατί φάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη? Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Αντώνη, έπρεπε να ζητήσετε εξηγήσεις. Ποιος να ζητήσει εξηγήσεις, ρε? Αυτοί είναι ίδιοι. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Από το ίδιο βαρέλι. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Στην Κασάνδρα κατουράτε, στη Βόλβη την πετάτε. Όταν κάνουμε σοβαρή συζήτηση, μπαίνεις και τη χέζεις. Εγώ τη χέζω. Εσύ! Και ειρωνεύεσαι στο Μιχάλη που έχει θυσιαστεί για σένα χίλιες φορές. Μπορείς να μας αναφέρεις μία ως παράδειγμα? Όταν είδαν το βίντεο στην αστυνομία και ψάχναν να συλλάβουν, δεν παρουσιάστηκε ο Μιχάλης και είπε: εγώ το έκανα. Και του λένε: μας κοροϊδεύεις? Δεν βλέπεις ότι τραβάς το μπατζανάκι σου, μην πηδήξεις το διαιτητή? Και λέει: ναι, το τραβάω και αναγκάζεται και πιάνεται το λαιμό του. Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει. Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει. Ήταν ανατροπή στο 90. Τρία μέτρα ξέρετε μεγάλη περιοχή. Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς, πετάει και το Σκαρτάδος, διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή. Πουλή ήτανε! Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι. Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο? Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει τελωνίο. Τι γράφει το διαβατήριό σου, κύριε? Λακωνία, δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις. Φοβάμαι, Αντώνη. Από τότε που είπανε ότι η Μυρτό πρέπει να νοσηλευτεί σε ψυχιατρίο, κάθεται στο μαγαζί πολλές ώρες ακίνητος. Τι ακριβώς είναι με το κορίτσι? Εμείς προσπεράσαμε κανονικά και βγαίνει από τη Mercedes. Φωνάζω πάνω στα μάτα. Ακόμα κι εγώ που δεν έπαθα τίποτα, λυγίσανε τα πόδια μου. Τόσο όμορφη ήταν? Όμορφη. Εγώ σου λέω ότι μπορεί και να μην ήταν και πραγματική. Και τι να ήταν? Ξέρω εγώ. Θεέ μου.